να μουν δοσκός στα στριωτικό γυμαντρατζή. Γεια σας. Σήμερα λοιπόν το 8ο κατά σειρά επεισόδιο των Χανιώτικων Νέων, γεύσης Κρήτης μέσα στα Χανιά με μια ωραία παραδοσιακή συνταγή, κουνέλι γεμιστό με μυζήθρα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλώς ήλθατε. Καλά να είστε. Θα μας μαγειρέψετε λοιπόν το κουνελάκι γεμιστό με μυζήθρα. Βέβαια. Ωραία. Η συνταγή μας είναι κουνέλι γεμιστό με μυζήθρα. Τα υλικά μας είναι αυτά εδώ, τα οποία θα τα ευθύς αμέσως θα αρχίσω με τη συνταγή. Λοιπόν, πρώτα, αλλά το πιπερώνουμε το κουνελάκι. Έξω πρώτα και μετά και από μέσα. Βάζουμε το πιπέρι. Θα γεμίσουμε την κυλίτσα του. Αυτό το πραγματάκι κάνουμε εδώ. Έχουμε αρχίσει το γέμισμα της κοιλιάς του κουνελιού με μυζήθρα και αρχίζει και το πρώτο δέσιμο. Μέσα στη μυζήθρα έχω βάλει και λίγο πιπεριά κόκκινη για περισσότερο γεύση. Η μυζήθρα πρέπει να είναι γύρω μισό κιλό ή 300 γραμμάρια, ανάλογα με το μέγεθος του, με το πόσο είναι το κουνέλι, με το βάρος του κουνελιού. Το γέμισμα τώρα του κουνελιού με τη μυζήθρα τελείωσε, ναι. Και αρχίζει λοιπόν έτσι η χειρουργική. Μπράβο, με έτσι, τώρα το ράψιμο. Ωραία. Ωραία. Εδώ το ράβουμε, συνεχίζουμε μέχρι επάνω πρέπει να ανέβει. Γιατί το κουνελάκι θα ψηστεί στη γάστρα βέβαια. Πόση ώρα χρειάζεται το ψήσιμο του? Το παρακολουθούμε, ας πούμε περίπου γύρω στις 2 ώρες. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα του σκόρδου, έτσι. Βέβαια. Σε διάφορα σημεία του κουνελιού η κυρία Χρυσούλα τοποθετεί σκορδάκι για να είναι το κουνέλι πιο νόστιμο. Το ράψιμο τελείωσε και τώρα ακολουθεί το ψήσιμο μέσα στη γάστρα. Τώρα ήρθε η ώρα να το βάλουμε το κουνέλι μέσα στη γάστρα. Έχουμε τοποθετήσει μία σκάρα και το βάζουμε το κουνέλι πάνω στη σκάρα. Τώρα θα του βάλουμε λάδι. Περίπου μισή φλιτζάνα λάδι θα μπει στο κουνελάκι. Γιατί έχει και η μυζήθρα το λάδι της και ένα κρασοπότηρο λευκό κρασί. Το λεμόνι θα το βάλουμε πιο μετά. Τι άλλο θα βάλουμε για να πιστεύω? Θα συμπληρώσω μία φλιτζάνα νερό. Ναι. Δεν θέλει πολύ νερό γιατί ψήνεται στη γάστρα. Και τώρα θα βάλουμε και ένα αρωματικό, το δενδρολίβανο, που δίνει άρωμα στο κουνελάκι. Τώρα ήρθε η ώρα να κλείσουμε με το καπάκι τη γάστρα και μετά από μία ώρα θα προσθέσουμε το λιμόνι. Το βάζουμε στο φούρνο μέσα. Γύρω στις 2 ώρες θέλει ψήσιμο. Πέρασε μία ώρα. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε το λεμόνι. Αφού ρίξαμε το λεμόνι, ήρθε η ώρα να ξαναμπεί πάλι στο φούρνο για άλλη μια ώρα. Μοσχομύρισε το δωμάτιο, όλο το σπίτι. Κυρία Χρυσούλα, συγχαρητήρια σας λέμε από τώρα. Ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το καπάκι της γάστρας για να μπορέσει το κουνέλι να ροδίσει και χωρίς το καπάκι.
Για να δέσουμε τη σάλτσα, βάζουμε 2 κουταλάκια του γλυκού corn flour και 1 κουταλιά μέλι. Όσο βράζει η σάλτσα, τόσο δέμει. Το κουνέλι το συνοδεύουμε με ρύζι, το οποίο να έχει μέσα και λαχανικά. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Αυτό το δέσιμο χρειάζεται. Και θα περιχύσουμε πάνω από το κουνελάκι τη σαλτσούλα. Όλα είναι έτοιμα, το σπίτι έχει μοσχομυρίσει, το κουνελάκι μας είναι έτοιμο. Κυρία Χριστούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πραγματικά θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι η κυρία Χρυσούλα είναι και γιαγιά, έχει 2 γονάκια. Βέβαια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ.